you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Είμαι η Ναταλία, είμαι παραγωγός στο ραδιόφωνο, κάνω και τηλεόραση. Όχι, να σε βάλει κάποιος στη θέση σου σήμερα που μας έχει ζαλίσει. Και κάνω και πολλά τατού. Περίμενε να βάλω το γυαλί, να βάλω το γυαλί, να δούμε πού θα το βάλουμε. Θέλω να κάνουμε το σύμβολο, το protection, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και να το κάνουμε εδώ. Είναι ένας κύκλος και έχει 4 σταυρούς μέσα. Μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Χτύπα το. Shoot me. Να σου πω, να βάλουμε και το άλλο μικρουλάκι. Ναι. Μπαμ μπαμ. Λοιπόν, πάμε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το έκανα πριν από... είναι πάνω από 10 χρόνια. Φυσικά μου το έκανε η Ρεβέκα. Πολύ χαρακτηριστικό. Το έκανα πολύ ερωτευμένη, σαν έκπληξη, στον αγαπημένο μου τότε. Δεν το έσβησα ποτέ. Το πιο απαλό κεράκι του κόσμου. Από την άποψη ότι όταν είσαι πραγματικά, αγαπάς κάποιον πραγματικά, το τατουάζ που έχεις κάνει για εκείνον δεν το σβήνεις ποτέ. Το ξέρετε ότι έχω ακόμα μέχρι και κοιμηθεί την ώρα που η Ρεβέκα μου κάνει τατού. Αυτό λέει πολλά νομίζω. Για το χέρι της Ρεβέκας, έτσι. Είναι το πρώτο που κάναμε, Ναταλία. Νομίζω το cherry, το double cherry. Η Ρεβέκα μου έκανε άλλο ένα τατουάζ στον καρπό μου, αριστερά στο χέρι, στο εσωτερικό του καρπού μου και μου έκανε τα αρχικά του πατέρα μου, γιατί της το ζήτησα, μαζί με ένα κομποσκίνι και ένα μάτι και αυτό είναι το τατουάζ που έχει για μένα την περισσότερη σημασία. Και έχεις πάντα τύπου πιο προστατευτικά. Πάντα κάτι συμβολίζουν, δηλαδή πάντα κάνω κάτι το οποίο κάτι σημαίνει. Θα έκανες ποτέ ονομαγκόμενο? Χαράλαμπος Παπαδημητρίου. Κάτσε με το Χαράλαμπο. Δεν θα κάνεις επίθετο, γιατί μετά το Παπαδημητρίου αν κάνεις, μπορεί να συναντήσεις και ένα Γιώργο Παπαδημητρίου, ένα Χρήστο Παπαδημητρίου, ένα Βασίλη Παπαδημητρίου, ποτέ μιλες ποτέ. Προσθέσω και λίγο μπέζ εκεί μέσα στο σταυρουδάκι που έκανα πάνω-πάνω, θα το δεις τώρα. Ωραία. Για να μείνει ανοιχτό. Τα δικά σου τα κάνεις μόνη σου, τα κάνει άλλη. Άμα σου πω, τα περισσότερα τα κάνω μόνη μου, γιατί είμαι η χειρότερη πελάτησα του κόσμου όλου. Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό εδώ στο δάχτυλο, ο μεγαλύτερος του εχθρός είναι το νερό. Α, ναι. Ναι, το που θα πηγαίνεις να πλένεις τα δάχτυλά σου, θυμίσου ότι λίγο εκτός, λίγο όσο μπορείς, να μην μουλιάζει συνέχεια. Μα κατάλαβες τώρα γιατί δεν σταματάς, δεν φταίσαι εσύ. Ξεκινάει εδώ τώρα και δεν θέλει ένα κατητής από κάτω. Δεν θέλει και κάτι από εδώ, δεν θέλει και κάτι από εκεί. Να μην γυρίσει και ένα έτσι, να κάνει κάτι σαν γάντι, να πλέξει σαν χυσός να ανέβει. Και επειδή ένα ίσον κανένα, είναι σαν να κάνω μια ξωνική, αλλά είναι ωραία γιατί έχει φώτα και κάμερες και είναι έτσι λίγο πιο cool. Επίσης αναπνέω, δεν είμαι κλεισμένη σε κουβούκλιο. Δεν είναι σφοβερή μάνα. Θα μπορούσε να το κάνεις ή απλά τα αγαπάς? Θα μου αρέσει πολύ να μάθω. Θέλει λίγο εδώ να κάνω. Ναι, ναι. Εντάξει. Ρελί. Ναι. Μ' αρέσουν οι μεταλλακοί. Να σας τα δείξω. Τα καινούργια μου τατού. Υπέροχα. Ναταλία, τελικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι τέλεια για μια ακόμα φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
πόσα τατουάζ έχω συνολικά. Ρεβέκα!